από τη Θεσσαλονίκη σας φέρνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πρέπει η κυβέρνηση να το καταλάβει ότι εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω. Στο αίτημά μας για σταθερή και μόνιμη δουλειά και μετατροπή όλων των συμβάσεών μας σε συμβάσεις αορίστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν μπορεί πλέον να υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε καθεστώς δουλείας που άλλοτε τους ονομάζουν αναπληρωτές, τους ονομάζουν επικουρικούς ή συμβασιούχους. Ανθρώπους χωρίς δικαιώματα, ανθρώπους που δεν μπορούν να ονειρευτούν το μέλλον τους. Αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει μάθει πάρα πολύ καλά να εφαρμόζει την πιο βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης και τα άλλα αστικά κόμματα το λένε ξεκάθαρα. Ιδιωτικοποιήσεις παντού. Το δημόσιο να γίνει όσο το δυνατόν μικρότερο και ιδιαίτερα στον τομέα της καθαριότητος. Ο κύριος Τσίπρας όμως μπορεί να μην το λέει, αλλά το εφαρμόζει πάρα πολύ καλά. Αφού πέρασε με άριστα τις εξετάσεις που έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κεφάλαιο, εμείς του δίνουμε άριστα στις κολοτούμπες που έχει κάνει μέχρι τώρα στις προγραμματικές τους δηλώσεις. Συνάδελφοι, είναι μια κυβέρνηση ανάλγητη. Όλο αυτό το διάστημα στις συναντήσεις που είχαμε, η προφάσεις ήταν ότι δεν τους το επιτρέπει το Σύνταγμα. Καιρός λοιπόν να πάρει μια απόφαση σε προοδευτική κατεύθυνση. Να καταργήσει το άρθρο 103 του Συντάγματος. Συνάδελφοι, πρέπει να ξεσηκωθούμε. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Να συσπηρωθούμε. Να μαζικοποιήσουμε τον αγώνα μας. Και να τον εντείνουμε. Καμία ανοχή, κανείς εφησυχασμός. Ό,τι κερδίσαμε μέχρι τώρα, το κερδίσαμε με αγώνες. Αυτή την πολιτική πρέπει να την ανατρέψουμε. Το αίτημά μας για σταθερή δουλειά είναι δίκαιο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε.